Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε στο Happy Hour. Χρόνια πολλά σε όσου έχετε τη γιορτή σα. Χρόνια πολλά, μακαριότατε, να χαίρεστε κι εσεί τη γιορτή σα. Ει έτη, πολλά δέσποτα που λαλούν και στην εκκλησιαστική γλώσσα. Που όπω φαίνεται θα είναι πολλά τα έτη, αφού όπω είπατε κι εσεί ο ίδιο, ο Θεό σα έδωσε πολλά χρόνια ακόμη. Και επειδή όπω λέγεται, το T με ΑΙ, άγεται τα ονομαστήριά σα, σήμερα ήταν σχολική αργία. Δηλαδή τα παιδιά σήμερα δεν πήγαν σχολείο. Γι' αυτό, αρχηγέ μου τη αστυνομία, η κίνηση στου δρόμου σήμερα δεν ήταν του κακού χαμού. Τέλο πάντων, αργία σχολική η σημερινή αρχή, επισκοπέ μου. Αυτή που είχατε πει ότι δεν θα σα πείραζε να καταργηθεί και μάλιστα και το εισηγηθήκατε σε μια κίνηση ματ τότε προ του εκπαιδευτικού, αλλά δεν καταργήθηκε. Τώρα, δεν καταργήθηκε γιατί κανεί δεν πήρε στα σοβαρά την εισήγησή σα, επειδή είχατε αντιπροτείνει να μην πηγαίνουν με τα παιδιά σχολείο, αλλά να πηγαίνουν παιδιά και δάσκαλοι για εκκλησιασμό. Δεν καταργήθηκε γιατί Κανεί δεν θέλει πραγματικά να χάσει μία ακόμα Δεν ξέρω, θα σα γελάσω και δεν το θέλω. Όπω δεν θέλω να σα γελάσω και για το νέο κόμμα. Όχι σα, Αρχιεπίσκοπε, του τηλεθεατές λέω. Αυτό καλέ το νέο κόμμα του Χρήστου Ρότσα. Άλλο ένα πατριωτικό κόμμα. Επειδή δεν είχαμε αρκετά πατριωτικά, είπε και αυτό να κάνει ένα. Πέρασαν σχεδόν 48 ώρε και ακόμα ανακοίνωση τη Ελένη που είναι όπω η ίδια λέει αυτή που εκφράζει τον πατριωτικό χώρο, δεν είδα. Γενικά, μαζεύτηκαν πολλοί εκεί στον πατριωτικό χώρο. Πολύ συνοστισμό έπεσε, ρε παιδί μου, και του βλέπω να μπερδεύουν του πατριωτισμού του. Τέλο πάντων, είπε πολλά ο νέο πρόεδρο του κόμματο αυτού του πατριωτικού, αλλά μια-δυο απορίε μου δημιουργήθηκαν. Για παράδειγμα, όταν είπε αυτό το κίνημα, το πατριωτικό καλέ, τάσεται υπέρ τη διαρκού εκπαίδευση τη εφεδρεία και τη στράτευση των γυναικών για 12ημηνη θητεία, μου δημιουργήθηκαν απορίε. Οι επιστρατεύσει να γίνονται Σαββατοκυριακά μέχρι να πετύχουμε να λειτουργούν ω ελβετικό ρολόι. Και όταν θα γίνονται καθημερινοί, διότι θα κάνουμε και καθημερινοί, διότι δεν ξέρει πότε θα σε χτυπήσουν οι Τούρκοι, το επόμενο Σαββατο, Σαββάτο να είναι εργάσιμο. Έτσι ώστε να μην μα πει κανεί καλοπροαίρετο τάχα ότι θα βλάψουμε την οικονομία. Στι εφεδρερίε θα υπηρετούν όλοι. Μόνο η εξαίρεση ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο πρόεδρο τη Βουλή και ο Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα. Αυτό το ότι. Ναι, γιατί ξέρει, άμα είναι να σε χτυπήσουν οι Τούρκοι, να σου στείλουν πρώτα και ένα τηλεγράφημα. Στι 17 και 42 θα χτυπήσω. Κατάλαβε αυτό. Τέλο πάντων. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Ρότσα μου, αυτό το Πατριωτικό Κόμμα, αν αυτό το Πατριωτικό Κόμμα σας καταλάβει κάποια στιγμή στο μέλλον την εξουσία, στο πολύ απότερο μέλλον, εκεί ίσω κοντά στη Δευτέρα Παρουσία, 135.000 έφεδροι ενασκούνται κάθε Σαββατοκύριακο ή καθημερινέ και θα παίρνουν off το Σαββάτο και θα πηγαίνουν στη δουλειά, με σκοπό να εκδιώξουν του 40.000 Τούρκου στρατιώτε. Που λογικό, ε. Λογικό μου ακούγεται. Ένα ντου να κάνουμε και του ζήξαμε στη θάλασσα. 135.000 είμαστε. Και αυτοί 40. Γιατί η Τουρκία, ω γνωστόν, αν το κάνουμε αυτό, ένα ε, κάτσει και να θωρεί. Και δεν θα κάνει τίποτα από το φόβο των 135.000 εφέτρων. Του έφεδρου του ρωτήσατε αν θέλουν κάθε Σάββατο Κυριακό, κάθε εβδομάδα να πηγαίνουν άσκηση. Και by the way, γιατί αυτή η διάκριση, κύριε Ρότσα μου, γιατί να μην πηγαίνουν δηλαδή μόνο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Αρχιεπίσκοπο και ο πρόεδρο τη Βουλή, ε, να πηγαίνει ο Χάρη κάθε Σάββατο Κυριακό εφεδρεία, τώρα, τώρα που άρχισε η περίοδο του κυνηγίου. Να πηγαίνει ο Λακοτρίπη κάθε Σαββατοκύριακο εφεδρεία, να βγει κανένα αέριο στο Δελφίνι με την Exxon Mobile και η Τζίνο να φυλάσει σκοπιά. Ο Βίκτορα γιατί να πηγαίνει, ξέρει από Ανταρτοπόλεμο; Ο Γενικό Εισαγγελέα ένα ε, πηγαίνει κάθε εβδομάδα άσκηση και πότε θα τελειώσει την έρευνα για την καταστροφή τη οικονομία. Ο Γενικό Ελεγκτή, πότε να προλάβει να ελέγξει αν τα κέικ που τρώω κάθε μέρα εδώ στο ΡΙΚ, όταν πάω στο στούντιο των Χρυσών Συνταγών, δικαιούμαι να τα τρώω ή όχι. Και τέλο, τι εννοείται να στρατεύονται και οι γυναίκε για 12 μήνη θητεία, Τι να πηγαίνουν και αυτέ σε εφεδρεία μετά. Μαύρα μάτια κάναμε να τη δούμε τη Χριστάλα. Και τώρα που την είδαμε, ένα μα φύγει να πάει να κλειστεί σε κανένα στρατόπεδο για κανένα χρόνο. Σαν να μην μου τα λέτε καλά, κύριε Ρότσα μου.